Αμέσως στην Λεμεσό, πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο, γιατί η συνάδελφος Γερήκα Καβάζη είναι μαζί μας για να δούμε για αυτή την σύλληψη που είχαμε χθες το απόγευμα. Και μάλιστα ήταν για ναρκωτικά η σύλληψη, αλλά βρέθηκε ότι εμπλέκεται και σε 11 διαρρήξεις. Έρικά μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η σύλληψη του έγινε την 1η Νοεμβρίου, Κατερίνα, από τις αστυνομικές αρχές, όταν μετά από πληροφορία τον ανέκοψαν στον αυτοκινητόδρομο παρά την έξοδο Καντού και είχε στο αυτοκίνητό του 6,5 κιλά κάναβης και στη συνέχεια μετά από την εξασφάλιση σχετικού εντάλματος σύλληψης έρευνας, διερευνήθηκε το σπίτι του, εντοπίστηκαν χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή, τα οποία χθες μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κλοπημαία από διαρρήξεις που διαπράχθηκαν από πέρσι το 2022 μέχρι και πρόσφατα πριν από τη σύλληψή του από πολυτελή κατοικίες σύμφωνα με την αστυνομία, και αυτή η περιουσία ανέρχεται πέραν των 365.000 ευρώ. Ο 37χρονος θα παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου και για τις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από αυτές τις οικίες και την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ. Μάλιστα. Ερικά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή